κύριος Παπουτσής το έγραψε ξεκάθαρα, ο κύριος Όθωνας το είπε ξεκάθαρα, εγώ το λέω διαρκώς, δεν πειράζει, εδώ είμαστε να το λέμε. Και εδώ θα κρυθούμε όλοι σε τελική ανάλυση. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει έρθει κανένας, γιατί να σας θυμίσω, μέχρι και είχε ξεκινήσει το καράβι από τον Πειραιά, με 1760 λαφρομετανάστες. Μ' άρεσε μάλιστα και το 60 να τους φέρει στη Σάμο. Μετά θα έρχονταν 5.000 στη χώρα, ύστερα θα έρχονταν 10.000 και στους Μυτιλινούς. Τι άλλο, παιδιά, δεν μπορούμε να... Εδώ θα είμαστε πάντα να το διαψεύδουμε, να λέμε τι είναι το σωστό, να λέμε ποιες ενέργειες κάνουμε και να δηλώνουμε διαρκώς ότι δεν πρόκειται να έρθει λαθρομετανάστες από αλλού. Στη Σάμο θα έρχονται μόνο όσοι συλλαμβάνονται στη Σάμο. Ναι. Δηλαδή θεωρείτε ότι οι διαμαρτυρίες των πολιτών δεν έχουν αντικείμενο? Οι διαμαρτυρίες που γίνονται μέσα στα πλαίσια της ηρεμίας, της ψυχραιμίας και της νομιμότητας, ας το πω και αυτό. Τίθεται είναι... θέμα νομιμότητας. Ορίστε. Τίθεται θέμα νομιμότητας. Ναι, βέβαια, γιατί συνταγματικά ο Έλληνας έχει το δικαίωμα να διαδηλώνει, να προβάλλει τα αιτήματά του, να τα διεκδικεί. Συνταγματικά ή έστω νομικά δεν έχει το δικαίωμα να πετάει μολότοφ, να τα κάνει όλα λίμπα. Δεν νοείται. Εντάξει, καθίστε τώρα, δεν πέταξε κανένα μολότοφ. Όχι, μα γι' αυτό λέω το νόμιμο το συνταγματικό. Γι' αυτό είπα. Γι' αυτό είπα. Όταν λοιπόν ο Έλληνας διαδηλώνει φιλιρινικά, έχει κάθε δικαίωμα, συνταγματικό δικαίωμα να το κάνει. Εντάξει, ναι. Και ποιος θα μπορούσε να το αρνηθεί αυτό? Γι' αυτό είπα. Ναι. Λοιπόν, από τη στιγμή που δραστηριοποιούνται οι δικοί μας, κάνουν πολύ καλά, εκφράζουν το αίτημα και εδώ είμαστε κι εμείς οι υπεύθυνοι αυτό το διάστημα που ο ίδιος ο λαός μας έχει τοποθετήσει εδώ που μας τοποθέτησε, να τον ενημερώνουμε και να δουλεύουμε για αυτόν. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε πρωτίστως χρήσιμοι, όχι αρεστοί.